σάντουιτς διπλό απ' όλα. Και αυτά από μένα. Τι μπουστάρισμα είναι αυτό! Με το νέο Bed Builder Boost θα πάθεις Novibet. Γιατί αυξάνεις την απόδοση του Bed Builder έως και 30%. Χαίρετε φίλες και φίλοι, εδώ από το κλειστό της Ζωφριάς, πέμπτη αγωνιστική σήμερα για την Development 2 League και οι Edu Legends αντιμετωπίζουν τους μαυροτσουκαλούς. Από τη μία οι Edu Legends, οι οποίοι μετρούν 2 νίκες και 2 ήττες στο πρωτάθλημα, κοντά στους μαυροτσουκαλούς, οι οποίοι έχουν μόλις μία νίκη και 3 ήττες συνολικά μέχρι στιγμής. Οι παιδούχοι, οι οποίοι έχουν διαθέσιμο απόψε τον Αποστολόπουλο, Βασιλάκη, Γεωργαλά, Εξαδάκτυλο, Πέτσα, Στάθη και Χαραλαμπακή. Εφτάδα διαθέσιμη σήμερα για τους Legends, ενώ έχουμε και ένα τρίποδο τώρα από τους φιλοξενούμενους. Άστοχο με γεμάτο ρόστερ απόψε η Μαυροτσούκαλη, Αραγιάννης, Δήμας, Δημόπουλος, Καγγέλης, Γιάννης Καρίδης, Κιβωτός, Άγγελος Κλεφτοσπύρος, Διχαβάς, Τσακμάκας, Μάριος Κλεφτοσπύρος και Κυριάκος Καρίδης είναι οι παίκτες οι οποίοι είναι στην σημερινή αποστολή για τους μαυροτσούκαλους. Ένα τρίποντο από τον Βασιλάκη, αστοχό. Με μακρινά σουτ ξεκινάνε το παιχνίδι δύο ομάδες, παραμένει όμως το 0-0. Προσποίηση από τον Δήμα. Ο Δημόπουλος σε εκτέλεση για τρεις, βρίσκει σίδερο και αυτός. Ανανεώνουν ωστόσο οι φιλοξενούμενοι με τον Τσακμακά. Δημόπουλος πάσα στην γωνία. Τσακμάκας θα το επιχειρήσει επίσης, ακόμα ένα στόχο μακρινό σουτ. Προσπαθεί να σώσει, θα καταφέρει να κρατήσει την επίθεση την ομάδα του. Με 12 δευτερόλεπτα τώρα διαθέσιμα. Επανέφεραν οι μαυροτσούκαλοι. Την εκτέλεση την πήρε ο Δήμας τώρα για 2. Και πάλι σίδερο, νέο επιθετικό rebound. Επιμένουν οι φιλοξενούμενοι. Τσακμάκας βρήκε την πάσα για τον Δήμα, αυτός έξω. Διχαβάς ψάχνει χώρο, δεν μπορεί να τον βρει. Επέλεξε την πάσα, αλλά τελείωσε ο χρόνος. Πέρασε έτσι ανεκμεταλλευτική αυτή η επίθεση. Χωρίς κάποιος να ανοίξει το σκορ, παραμένει το 0-0. Legends τώρα στην δικιά τους επίθεση με τον Ξανδάκτυλο. Πίνει έξω στον Πέτσα. Αστοχό το τρίποντο από τον Χαραλαμπάκη, αλλά στη συνέχεια δεν μπορούσαν να συγκρατήσουν οι μαυροτσούκαλοι. Κατοχή είναι για τους γηπεδούχους και πάλι. Ξαδάκτυλος επανέφερε. Πάει προς τα μέσα ο Πέτσας, θα πάρει την προσπάθεια, θα βάλει και το πρώτο καλάθι για το 2-0. Πρώτη πόντη λοιπόν στο μάτς, διαχείρωσε Πέτσα. Δημόπουλος προλαβαίνει την μπαλά. Πήρε ο Κιβωτός. Συγκράτησε με δυσκολία Δήμας, δεν βρίσκει χώρο. Ο Τσακμάκας εκεί έμεινε ανενόχλητος. Δεν κατάφερε παρά τις καλές προϋποθέσεις να βρει σκορ. Φεύγει γρήγορα στην άλλη πλευρά τώρα Εξαδάκτυλος, δεν τελείωσε καλά. Κατοχή είναι για τους φιλοξενούμενους. Θέλουν να βάλουν τέλος στην αστοχία τους οι μαυροτσουκαλοί, οι οποίοι δεν έχουν καταφέρει ακόμα να σκοράρουν. Δήμας άφησε στο πλάι, πήρε ο Δημόπουλος τώρα στην κορυφή. Έπαιξε ωραία με τον Δήμα, με το ένα χέρι αυτό θα βρει στόχο για το 2-2. Ωραία συνεργασία Δημόπουλου και Δήμα για να έρθει έτσι το πρώτο καλάθι των μαυροτσουκαλών. Βασιλάκης. Θέλει να γυρίσει ο Πέτσας, καλή άμυνα από τους φιλοξενούμενους. Ένα δευτερόλεπτο, δεν είχαν δει το ρολόι οι Legends. Δεν μπορούσαν έτσι να εκτελέσουν έγκαιρα. Έκαναν το λάθος, βγήκε και η άμυνα των φιλοξενούμενων, οι οποίοι είναι τώρα στην επίθεση. Δημόπουλος άφησε στον Δήμα και αυτός με τη σειρά του στον Τσακμακά. Αυτός θα τελειώσει την φάση, όχι με επιτυχία. Θα χάρισε το rebound ο Χαραλαμπάκης.
Εξαδάκτυλος κράτησε, τώρα άφησε στον Στάθη. Εκτελεί αυτός χωρίς δεύτερη σκέψη. Θετικό rebound για τους Legends. Κακό το τελείωμα από τον Βασιλάκη. Δημόπουλος. Δημάς. Έπαιξε με τον Μπιτχαβά. Δημόπουλος θα το πάρει για τρεις. Δεν είναι καλό το σουτ. Εξαδάκτυλος φεύγει τώρα από την άλλη πλευρά γρήγορα. Θα φτάσει και μέχρι το καλάθι, ενώ έχει κερδίσει και το φάουλ. Μπροστά πλέον οι γηπεδούχοι και πάλι. Για το 4-2. Εκτελεί και την βολή του. Θα στοχίσει. Έτσι λοιπόν μένει στους δύο πόντους. Δημόπουλος. Ζήτησε, πήρε και εκτέλεσε κατευθείαν ο Κιβωτός. Δεν βρήκε το καλάθι. Και τώρα Βασιλάκης. 5,5 λεπτά για το τέλος της πρώτης περίοδου. 4-2 το σκορ. Χαμηλή παραγωγικότητα μέχρι στιγμής από τις δύο ομάδες. Ξαδάκτυλος, υποπίεση, δεν τα καταφέρνει. Και πήρε ο Μπιτχαβάς. Μπιτχαβάς πιέστηκε, βρήκε την πάσα έξω για τον Τσακμάκα. Δήμας θα εκτελέσει. Δεν θα το βάλει όμως και ψηλότερα ο Πέτσας για το rebound. Ξαδάκτυλος. Βασιλάκης του δίνει ξανά. Ενώ ετοιμάζεται και για τις πρώτες αλλαγές τους οι φιλοξενούμενοι. Ξαδάκτυλος κράτησε, 5 δευτερόλεπτα ακόμα. Πέτσας θα σηκωθεί για 3. Άστοχο το σουτ και μάζεψαν τώρα οι φιλοξενούμενοι με τον Τίμα να αναλαμβάνει να κατεβάσει για να φτιάξει αυτή την επίθεση της ομάδας του. Κιβωτός αυσή στον Δημόπουλο. Τσακμάκας έχει χώρο και χρόνο για να σημαδέψει σωστά και θα το κάνει για το 4-5. Μια πρώτη φορά μπροστά η Μαυροτσούκαλη με αυτή την τρίποντη εκτέλεση του Τσακμάκα, η οποία θα μας φέρει και το πρώτο τρίποντο στο παιχνίδι μας. Ξαδάκτυλος με 8 δευτερόλεπτα. Ένα μακρινό σουτ από τον Χαραλαμπάκη, όχι καλό. Και τώρα θέλει να τρέξει ο Μπιτχαβάς και θα φτάσει και μέχρι το lay-up. Ακολούθησε την φάση του Κιβωτός και αυτός θα κερδίσει τελικά το φάουλ και τις δύο βολές. Ο Καρίδης τώρα θα περάσει το μάτς για πρώτη φορά στη θέση του Μπιτχαβά. Άστοχη πρώτη από τον Κιβωτό. Θα βάλει την δεύτερη για το 4-6. Καρίδης, Βασιλάκη, με συγχωρείτε. Πήγα στην άλλη ομάδα. Ένα τρίποντο τώρα. Άστοχο όμως από τον Στάθη. Δήμας, ψάχνει συμπαίκτη, ο Καρίδης είναι και κοντά του. Δημόπουλος ζήτησε, το θέλει αυτό το σουτ, το πήρε, έβαλε λίγο παραπάνω δύναμη. Και μάζεψε ο Χαραλαμπάκης, 3,5 λεπτά ακόμα, για να αφήσουμε πίσω μας το πρώτο δεκάλεπτο. Τους φιλοξενούμενους να έχουν πάρει το προβάδισμα τώρα στα δικά τους χέρια, 4-6. Δείχνω φωτεινός πίνακας, Πέτσας θέλει να ισοφαρίσει, δεν τα κατάφερε εκεί. Στην πολυκοσμία, λάθος πάσα στην συνέχεια. Χαραλαμπάκης. Πάσα έξω στον Εξαδάκτυλο. Στέκεται από την κορυφή, σηκώνεται για 3. Δεν θα του κάνει το χατήρι μπάλα. Νέα ευκαιρία από πιο κοντά. Και ο Στάθης θα κάνει τη δουλειά για να ισοφαρίσει σε 6-6. Δημόπουλος. Τσακμάκα σε ακόμα ένα δικό του μακρινό σουτ. Δεν το έχει βρει μέχρι στιγμής. Όχι, το είχε βάλει νωρίτερα. Έχει ευστοχήσει σε ένα δικό του σουτ. Στη συνέχεια οι επόμενες εκτελέσεις δεν ήταν οι αναλογές.
Είναι και ο μοναδικός παίκτης μάλιστα που έχει βρει στόχο από μακριά. Έχει γράψει το 4-5 νωρίτερα. Εξαδάκτυλος προσπαθεί να ξεφύγει. Καραλαμπάκης για 3. Δεν είναι καλό το σούτ και πάλι ο Στάθης μετά από ένα ακόμα επιθετικό rebound. Θα γράψει το 8-6 τώρα. Δεύτερο συνεχόμενο δικό του καλάθι. Δεύτερη συνεχόμενη φορά που μαζεύει σκουπίδι και εκμεταλλεύεται την ευκαιρία του. Κατοχή. Παραμένει στο μαύρο τσούκαλος. Έχουμε πόδι. Γι' αυτό και ανανεώνεται το χρονόμετρο στα 14 δευτερόλεπτα. Έγινε επαναφορά. Χαβάς. Είναι στο πλάι. Καρίδης ανάμεσα από δύο, δεν θα καταλήξει μέσα η μπάλα. Έχει πάρει όμως το φάουλ που θα τον στείλει τώρα στην γραμμή των βολών. Έφτυχη η πρώτη. Τελεί και την δεύτερη, θα την χάσει αυτή. Παραμένει στο 8-7. Καδάκτυλος θα πάρει μόνος του την προσπάθεια. Το rebound στα χέρια των Μαυροτσούκαλων. Και τώρα Δημόπουλος. Περνάει ο Δημόπουλος, βρίσκει και την πάσα στα αριστερά. Δεν μπόρεσε να συγκρατήσει την συνέχεια ο Καγγέλης. Έτσι λοιπόν πέρασε χωρίς κάτι καλό αυτή η επίθεση για τους φιλοξενούμενους. Εξαδάκτυλος. Με 1,5 λεπτό να απομένει ακόμα στην πρώτη περίοδο. Ζήσε και πήρε και πάλι ο Στάθης. Άφησε στον Χαραλαμπάκη, θα το τολμήσει από μακριά. Ούτε τώρα θα μπορέσουν να βρουν το πρώτο δικό τους τρίποντο οι γηπεδούχοι. Οι οποίοι το έχουν ψάξει αρκετά σε αυτά τα πρώτα λεπτά. Δεν έχουν καταφέρει όμως να βρουν αποτέλεσμα. Δημόπουλος άφησε στον Καρίδη. Βρήκε διάδρομο, διένυσε κάποια μέτρα. Επιθετικό rebound από τον Αραγιάννη. Επιμένουν οι Μαυροτσούκαλοι και σκοράρουν τελικά για το 8-9. Το προβάδισμα πλέον στα χέρια των φιλοξενούμενων. Εξαδάκτυλος θα το πάρει πάνω του. Βρίσκει σίδερο. Μαζεύει ο Αραγιάννης. Καρίδης τώρα κατεβάζει. Ένα σούτ από το πλάι, όχι καλό. Αραγιάννης δεν μπορεί να μαζέψει το rebound. Θα το πάρει ο εξαδάκτυλος. Θα του κραπώσει την μπάλα όμως μέσα από τα χέρια ο Καρίδης. Με αριθμητικό πλεονέκτημα μπροστά η Μαυροτσούκαλη. Επέλεξε να πάει μόνος του. Ως το τέλος ο Καρίδης και κάνει βήματα. Τον έκλεισε καλά εκεί η άμυνα των γηπεδούχων. Ανάγκασε να κάνει την παράβαση. 15 δευτερόλεπτα τώρα όλα για τους γηπεδούχους. Πάει μέχρι το τέλος ο εξαδάκτυλος και έχει γίνει και το φάουλ. Και έχουμε και βολές. Τώρα του ρέφερι με τον εξαδάκτυλο. Μπήκε η βολή για το 9-9. Έξω η δεύτερη. Στάθησε ακόμα ένα δικό του επιθετικό rebound. Δεν θα το εκμεταλλευτεί. 9 δευτερόλεπτα τώρα για τους Μαυροτσούκαλους. Και κόβει τη φορά του Δημόπουλου Καραλαμπάκης.
με το τρίτο φάουλ των Legends. 7 δευτερόλεπτα τώρα στο χρονόμετρο, έχουν ακόμα ένα φάουλ να δώσουν οι γηπεδούχοι. Έφτασε τελικά η μπάλα απέναντι στον Big Hava. Και έχουμε και το τέταρτο φάουλ τώρα των γηπεδούχων. Τέσσερα δευτερόλεπτα στο χρονόμετρο. Θα γίνει επαναφορά. Θέλει να πλησιάσει ο Big Hava. Έχει πάρει το φάουλ και θα πάει στην γραμμή για δύο βολές. Ενώ το ρολόι έχει σταματήσει στα 3 δευτερόλεπτα. Μέσα η πρώτη. Έρβολη δεύτερη. 9-10 το σκορ, 3 δευτερόλεπτα για τους Legends. Δάκτυλο στο 1, δεν θα πετάξει την μπάλα, δεν πρόλαβα να εκτελέσουν έγκαιρα οι γηπεδούχοι και έτσι τελειώνει η πρώτη περίοδος με το σκορ στο 9-10. Μπήκαμε μόλις και στην δεύτερη περίοδο εδώ στο κλειστό της Ζωφρίας με μόλις έναν πόντο να χωρεί τις δύο ομάδες και τους φιλοξενούμενους να προηγούνται με 9-10. Ο Big Hava νωρίτερα στο τέλος της πρώτης περίοδου ήταν αυτός που με τη μία βολή του έβαλε μπροστά τους Μαυροτσούκαλους. Ενώ έχουμε και το φάουλ τώρα επάνω στον Καρίδη από τον Γιώργα Λά έχει γίνει. Από πίσω θα γίνει επαναφορά και τώρα Καρίδης. Άφησε στο πλάι Δημάς, έπαιξε με τον Δημόπουλο. Σηκώνεται για δύο πόντους, πατούσε γραμμή, δεν ευστόχησε. Και μάζεψαν τώρα οι γηπεδούχοι με τον εξαδάκτυλο να κατεβάζει. Πέτσας, μπάλα στο πλάι. Κωστολόπουλος, εξαδάκτυλος θα το πάρει και θα το βάλει. Να το πρώτο τρίποντο των Legends. Θα έρθει διαχείρος εξαδάκτυλου για το 12-10. Ενώ στη θέση του Δημόπουλου τώρα περνάει ο Άγγελος Κλεφτοσπυρός. Καρίδης. Ο Κλεφτοσπύρος, Δήμας βγήκε στην περιφέρεια. Θα βάσει από τα αριστερά, ωραία θα αφήσει, θα σερβίρει το καλάθι στον Αραγιάννη. Για να εσωφαρίσει αυτός εκ νέου σε 12-12. Ξαδάκτυλος. Πέτσας βλέπει τις κινήσεις. Κωστολόπουλος στον Ξαδάκτυλο. Προσπαθεί να περάσει από τον Big Hava. Σηκώνεται μπροστά από υψωμένα χέρια. Μαζεύει και καθαρίζει την φάση ο Δήμας. Καρίδης ανεβάζει ταχύτητα. Πάει μέχρι το lay-up. Δεν τελειώνει καλά όμως. Μπόρεσε ο Αποστολόπουλος να συγκράτησε και την μπάλα. Έτσι παραμένει σε θέση επίθεση η Μαυροτσούκαλη. Ναι, ευκαιρία λοιπόν για τους φιλοξενούμενους. Κλεφτοσπύρος. Άρα Γιάννης βλέπει την επιλογή του Καρίδη. 14 δευτερόλεπτα τώρα για την επίθεση. Τίμας σηκώνεται, έχει κερδίσει το φάουλ. Από το 77 τον Αποστολόπουλο έχει γίνει το φάουλ. Είναι και το δεύτερο για τους Legends. Μέσα η πρώτη βολή του Δήμα. 12-13. Τελεί την δεύτερη, αυτή θα σταματήσει το Στεφάνι. Και Πέτσας τώρα κατεβάζει. Ξαδάκτυλος. Προσπαθεί να περάσει, επιχείρησε και μια τυφλή πάσα εκεί που πήγε μπάλα, δεν ήταν κανένας. Ενώ τώρα ο Κυριάκος Καρίδης θα περάσει το μάτς. Αντικαθιστά τον Big Hava για τους Μαυροτσουκαλούς.
Έτσι λοιπόν έχουμε στο μάτς και Γιάννη Καρίδη και Κυριακό. Δήμας για 3 θα το βάλει. 12-16. Στο συν 4 πλέον η Μαυρούτσου καλή. Δεν νομίζω να έχουμε δει και πάλι κάποια τέτοια διαφορά στο μάτς. Πήγαιναν χέρι-χέρι οι ομάδες στα πρώτα 10 λεπτά. Τώρα προσπαθούν να κάνουν ένα μικρό ξέσπασμα οι φιλοξενούμενοι. Θα γίνει το λάθος όμως εδώ. Πέτσας. Ο Γιωργαλάς άφησε πιο πίσω. Τώρα εξαδάκτυλο σηκώνεται χωρίς να έχει καλή ισορροπία στο σώμα του. Αλλά Γιάννης δεν βιάζεται. Αφήνει στον Γιάννη Καρίδη και αυτός με ηρεμία κατεβάζει. Παίζει τώρα με τον Κλέστο Σπύρο. Κυριάκος Καρίδης. Κλεφτοσπύρος σηκώνεται, θα βρει μόνο Στεφάνη. Βασιλακής. Πάσα έφτασε στον Πέτσα. Υπάρχει στήριγμα για φάουλ από τον Δήμα. Αυτό είναι και το πρώτο ομαδικό των Μαυροτσούκαλων στην δεύτερη περίοδο. Θα μπει και θα βγει η μπάλα στην πρώτη προσπάθεια. Δεν αλλάζει το 12-16. Θα του κάνει το χατήρι όμως η μπάλα στην δεύτερη. 13-16. Και στο μάτς επιστρέφει ο Κιβωτός παίρνοντας την θέση του Δήμα. Καρίδης. Κιβωτός άφησε δίπλα του. Γιάννης Καρίδης, δεν ήταν καλή η πάσα. Τον καθυστέρησε κάπως ο Αραγιάννης με το ένα χέρι, δεν θα βρει στόχο. Η μπάλα είναι για τους Legends. Βασιλάκης. Πέτσας. Πάει αποφασιστικά, θα πετύχει ένα πολύ δύσκολο καλάθι. Το 15-16. Άστοχη η προσπάθεια του Κλεφτοσπύρου. Πετσάς, κάνει αρκετά μέτρα. Θα το πάρει ο εξαδάκτυλος από την κορυφή. Λίγο έλειψε να σκοράρει. Πέτσας στην δεύτερη ευκαιρία. Θα καταλήξει μέσα η μπάλα βασανιστικά. Για το 18, για το 17, με συγχωρείτε, 16 θα έχει μια βολή να εκτελέσει μετά όμως από το time out. Ο Πέτσας τώρα στημένος στην γραμμή για την συμπληρωματική βολή του και θα την βάλει και αυτή για το 18-15 του το σούτ του Δήμα νωρίτερα. Ήταν για 2 πόντους, γι' αυτό δεν είναι 16 Μαυροτσούκαλ, είναι 15. 18-15 τώρα λοιπόν το σκορ στο συν 3 πλέον. Η Edu Legends με 5 και 28 να απομένουν στο ρολόι για να πάμε στην ανάπαυλα του ημιχρονού. Μπάλα κατέληξε με κάποιον τρόπο στα χέρια του Δημόπουλου. Δεν ήταν καλό το σούτ του. Μαζεύουν τελικά οι γηπεδούχοι με τον Πέτσα. Και τώρα εξαδάκτυλος. Πάει γρήγορα στην άλλη πλευρά. Συγκρούστηκε με τον Μπιτ Χαβά. Δεν ήταν αυτό όμως το αρκετό για να του αποτρέψει το καλάθι. 20-15 στο συν 5 πλέον. Η γηπεδούχη και ο εξαδάκτυλος μπορεί να φέρει την διαφορά και στους 6. Αν ευστοχή στην βολή θα την βάλει και αυτή. 21-15. Το 12-15, ένα σερία 9-0. Τρέχουν πλέον οι Legends. Μια χαμηλή πάσα, δεν έφτασε ποτέ η μπάλα στον Μπιτχαβά. Στον Κιβωτό, με συγχωρείτε. Στάθηκε στον αέρα ο εξαδάκτυλος, δεν εκτέλεσε σωστά. Και τώρα κατεβάζει ο Δημόπουλος. Μπιτχαβάς. Έκλεψαν οι γηπεδούχοι με τον εξαδάκτυλο. Αυτός είναι αρκετά δραστήριος. Στέκεται, εκτελεί κιόλας με τη βοήθεια του ταμπλό, δεν θα μπει μπάλα στο καλάθι. Τώρα με την μπάλα ο Μπιτχαβάς και πήρε και το φάουλ. Τον εξαδάκτυλο.
Είναι το τρίτο ομαδικό αυτό για τους γηπεδούχους. 3-2 τα ομαδικά. Χαβάς. Άρα, Γιάννης με τα αριστερό χέρι, ωραία η κίνηση για το 21-17, βάζει έτσι τέλος και στο αντίπαλο σερί. Προσπαθεί να αφυπνίσει την ομάδα του. Ξαδάκτυλος, έχει σταματήσει τρίπλα, ο Στάθης είναι κοντά του, του δίνει ξανά για να πάρει αυτό το σουτ. Δεν καταλήγει εντός στόχου η μπάλα, ο Πέτρος πάλεψε. Δεν συγκράτησε όμως την μπάλα εντός ορίων. Κατοχή έτσι για τους Μαυροτσούκαλους, 4 λεπτά πριν να πάμε στο ημίχρονο. Δημόπουλος. Μπιτχαβάς με ρίσκο, η πάσα του έφτασε όμως η μπάλα στον Κιβωτό. Και αυτός την άφησε εντός καλαθιού για το 21-19. Μισιάζουν και πάλι σε απόσταση ενός διπόντου οι φιλοξενούμενοι. Στάθης για τρεις. Κοντό το σουτ. Μάζεψε ο Δημόπουλος. Μπιτχαβάς. Έχασε για λίγο την ισορροπία, το έκανε και λάθος πάσα. Ο Αποστολόπουλος θα δέχεται το φαουλ του Δημόπουλου. Καθώς κινδύνευαν να φάνε εφνιδιασμό εδώ οι Μαυροτσουκαλοί. Ο Βασιλάκης τώρα στο μάτς. Στην θέση του Πέτσα. Ενώ ο Χαραλαμπάκης επαναφέρει για τον Ξαδάκτυλο. Χαραλαμπάκης σε ακόμα ένα τρίποντο. Άστοχο και αυτό. Στο Σπύρος, μπάλα φτάνει στον Μπιτχαβά, έχει ορθάνει αυτό το διάδρομο μπροστά του και φτάνει μέχρι το lay-up για το 21-21. Βγάζουν αντίδραση Μαυροτσούκαλη, παίρνει και πάλι το Μαστέισα. Ξαδάκτυλος στο πλάι, Αποστολόπουλος γυρίζει, βλέπει καλά, σηκώνεται και θα μπει τελικά η μπάλα μετά από μια μικρή περιπέτεια. 23-21. Πρέπει να είναι το πρώτο καλάθι αυτό του Αποστολόπουλου. Ο Δημόπουλος εδώ έδωσε πάρα πολύ ύψος στην πάσα του. Έγινε έτσι ένα φθηνό λάθος εδώ των φιλοξενούμενων και συνέχεια με τον Ξαδάκτυλο. Του έδωσαν το σουτ, δεν τους τιμώρησε. Δημόπουλος πιέζεται. Κάνει και την μπάλα, Βασιλάκης έχει χώρο, θα δεχτεί το κόψιμο αλλά αντικανονικά από τον Αραγιάννη, ο οποίος δεν το δέχεται αδιαμαρτύρητα. Και έχουμε και δύο αλλαγές τώρα για τους Μαυροτσούκαλους. Στο μάτς επιστρέφει ο Δήμας όπως και ο Καγγελής. Βασιλάκης στην γραμμή. Χάνει την πρώτη. Ετοιμάζεται για την δεύτερη. Θα την βάλει για το 23. Όχι, με συγχωρείτε, για το 24-21. Δάκτυλος τώρα στην άλλη πλευρά μετά από ένα νέο λάθος των Edu Legends. 26-21 και πάλι παίρνουν μια μικρή διαφορά οι γηπεδούχοι, που είναι στο συν 5 αυτή τη στιγμή, με κάτι λιγότερο από 2 λεπτά να μας απομένουν ακόμα πριν το τέλος και της δεύτερης περίοδου. Τα λάθη συνεχίζονται από την πλευρά των Μαυροτσούκαλων. Θα πει και ευχαριστώ Βασιλάκης, θα φέρει ακόμα 2 πόντους στην ομάδα του. 28-21 και έχουμε και time out για τους φιλοξενούμενους. Συνέχεια λοιπόν, μετά το time out. Δήμας. Πάσα στη γωνία. Θα το πάρει το τρίποντο ο Τζακμάκας. Θα το βάλει.
φεύγει τώρα. Διανύοντας αρκετά μέτρα, έφτασε με άνεση στην αντίπαλη ρακέτα ο Χαραλαμπάκης και ανεβάζει τη διαφορά στους 9 πλέον, 30-21. Πιτζιάζουμε σιγά σιγά και στο τελευταίο λεπτό της δεύτερης περίοδου. Καρίδης με το δεξί χέρι, δεν είναι καλό το τελείωμά του. Στάθης προστατεύει και αφήνει στον εξαδάκτυλο. Να δούμε αν θα ανέβει η διαφορά τώρα σε διψήφια επίπεδα. Για πρώτη φορά στο παιχνίδι. Χαραλαμπάκης προσποιήθηκε, ο Στάθης δεν θα προσποιηθεί, θα το πάρει, αλλά δεν θα το βάλει. Τελευταία δευτερόλεπτα. Στην δεύτερη περίοδο, Δημόπουλος έφυγε η μπάλα εκτός. Ποιος έχει ακουμπήσει τελευταίος, κάποιος παίχτης των Μαυροτσουκαλών, ο Δημόπουλος νομίζω. Γι' αυτό και η μπάλα είναι για τους Edu Legends. Χαραλαμπάκης για τρεις, δεν μπαίνει το καλάθι. 20 δευτερόλεπτα τώρα, όλα για τους φιλοξενούμενους. Έχουν ένα φάουλ να δώσουν οι γηπεδούχοι, να δούμε αν θα το αξιοποιήσουν. Δημάς Μάκας. Είδε το κόψιμο του Καρίδη, γύρισε αυτός, θα τον σταματήσει όμως ο Αποστολόπουλος. Πολύ καλή άμυνα. 5,4 τώρα στο ρολόι. Μπάλα παραμένει στα χέρια των Μαυροτσούκαλων, οι οποίοι επανέφεραν. Τσακμάκας στη λήξη του χρόνου, δεν θα μπει μπάλα, πρόλαβε αλλά δεν εκτέλεσε σωστά ο Καγγέλης και έτσι τελειώνει και η δεύτερη περίοδος με το σκορ να δείχνει 30-21. Ξεκινάει και το δεύτερο μισό του παιχνιδιού ανάμεσα σε Edu Legends και Μαυροτσουκαλούς. Στο 30-21 βρίσκεται αυτή τη στιγμή το σκορ, με τους γηπεδούχους να κάνουν ένα ξέσπασμα στα τέλη της δεύτερης περίοδου και με ένα σερί τους 9-0 να ξεφεύγουν στο 30-21. 21-21 είχαν καταφέρει να ισοφαρίσουν οι Μαυροτσουκαλοί, ωστόσο έκτοτε έχουν συγγύσει και πήραν τη σκύταλη οι γηπεδούχοι, ώστε με μια αντεπίθεσή τους να ξεφύγουν τώρα στο σύν 9 που μπορεί να ανέβει κι άλλο. Ξαδάκτυλος άφησε έξω, Πέτσας από την κορυφή, δεν θα προσθέσει τους τρεις πόντους. Μάζεψε ο Κιβωτός και αφήνει στον Καρίδη. Αυτός κατεβάζει. Δημάς. Αστοχή προσπάθεια, θα τις αφήνει στον Βασιλιακή. Ξαδάκτυλος. Έχει μείνει μπροστά του ο Τσακμακάς, ο οποίος τον έκλεισε καλά. Δεν βρήκε σκορ ο Ξαδάκτυλος και τώρα Δημόπουλος παίζει με τον Τσακμακά. Βρήκε τον Καρίδη, αυτός ωραία θα σερβίρει στον Κιβωτό, άστοχη η πρώτη προσπάθειά του. Μάζεψε και πάλι ο ίδιος μετά από το δικό του άστοχο σουτ και θα πάρει το φάουλο από τον Πέτσα. Από ό,τι άκουσα είναι και το δεύτερο προσωπικό φάουλο του Πέτσα. Ενώ ο Πιχαβάς, ο Κιβωτός με συγχωρείτε, δεν θα εκμεταλλευτεί την πρώτη του προσπάθεια. Τώρα εκτέλει και την δεύτερη, θα τη βάλει αυτή για το 30-22. Ξαδάκτυλος, Βασιλάκης. Παίρνει το σκριν, Χαραλαμπάκης. Ξαδάκτυλος, αφήνει και πάλι στον Βασιλάκη, τώρα θα εκτελέσει εκείνος. Δεν πήρε κανείς το rebound. Παρακατέληξε εκτός από τα χέρια του Κιβωτού. Γι' αυτό έχουμε και 9 δευτερόλεπτα. Βασικά νέα επίθεση 14 δευτερολέπτων για τους Legends. Έκλεψε ωστόσο ο Κιβωτός. Καριδάκης, Καρίδης, Καριδάκη τον είπα τώρα, κανακριτικό. Δημόπουλος.
το δεξί χέρι, δεν θα τελειώσει καλά. Σταθείς, στέκεται για τρεις, το νιώσε. Δεν βγει όμως το καλάθι, μαζέψε ο Πέτσας. Ο ξαδάκτυλος θα το πάρει και αυτός από την περιφέρεια. Σε καλύτερη θέση τώρα ο Κιβωτός. Βγαίνει έτσι και αυτή η άμυνα. Μόλις μία βολή έχουμε δει μέχρι στιγμής στην τρίτη περίοδο, στην οποία διανύουμε σιγά σιγά τα πρώτα τρία λεπτά της. Ωραία, εδώ δίνει αρκετό ύψος στην προσπάθεια του ο Τσακμάκας, τόσο όσο χρειαζόταν για να καταλήξει μέσα η μπάλα και να μην κοπεί πουθενά η προσπάθεια του. 30-24 τώρα. Ξαδάκτυλο συγκρούστηκε και με τον Πέτσα, βρέθηκαν για λίγο οι δυο τους. Πήρε ο Βασιλάκης και αφήνει τώρα στον Στάθη, άλλαξε κατεύθυνση, στέκεται στον αέρα, αλλά έχει σπρώξει αντικανονικά τον Τσακμάκα, ο οποίος θα κερδίσει το επιθετικό φάουλ. Και ο Καρύδης τώρα δίνει συνέχεια για τους Μαυροτσουκαλούς, οι οποίοι κάνουν μια προσπάθεια να πλησιάσουν και πάλι. Δημόπουλος. Δήμα θα σηκωθεί για τρεις, δεν ήταν άσχημο το σούτ, αλλά δεν κατέληξε και στο καλάθι. Ξαδάκτυλος. Το θέλει και αυτός, θα το βάλει. 33-24. Έρχεται το τρίποντο του Ξαδάκτυλου τώρα για να απομακρύνει και πάλι στους 9 από τους, Legends. Φαίνεται και το πρώτο καλάθι μάλιστα που βρίσκουν οι γηπεδούχοι στην τρίτη περίοδο. Δήμας από μέση απόσταση, δεν θα μπει μέσα η μπάλα. Καραλαμπάκης πιέζεται. Η μπάλα πάει στον κανέναν. Και είναι ο λάθος εδώ από τον Βασιλάκη, ο οποίος ζητάει και συγγνώμη από τους συμπαίκτες του για αυτή την κακή επιλογή. Καρύδης. Δήμας αφήνει στην γωνία. Τσακμάκας για τρεις, όχι. Ναι, ευκαιρία με Καρύδη, θα κοπεί. Πήγε κάπως μεθελικά εδώ στη φάση. Επιμένουν ωστόσο οι Μαυροτσούκαλοι. Πήρε ο Δημόπουλος στην γωνία, εκτέλεσε, βρήκε μόνο ταμπλό. 5 δευτερόλεπτα ακόμα, ναι, επιθετικό rebound. Ούτε τώρα θα μπορούσαν να πάρουν κάτι καλό από την φάση οι φιλοξενούμενοι. Εξαδάκτυλο σε μια γρήγορη επίθεση. Ο Καρύδης του κάνει το φάουλ. Τον δίκη εκεί αντικανονικά στο κεφάλι. Και θα πάει τώρα στην γραμμή των βολών ο παίκτης των Legends, ενώ ο Μπιτ Χαβάς θα επιστρέψει για τους φιλοξενούμενους. Αστοχή στην πρώτη βολή. Εξελίδω τώρα την δεύτερη, χαμένη και αυτή. Μπαλά είναι και πάλι για τους Μαυροτσουκαλούς. Ή όχι, για τους Legends, με συγχωρείτε. Ο Πέτσας θα επαναφέρει από την baseline. Προσπάθησαν να χτυπήσουν γρήγορα εδώ οι γηπεδούχοι, τα κατάφεραν. Δεν μπήκε το καλάρθι, ήρθε όμως το φάουλ για τον Ξαδάκτυλο. Στόχος τώρα στην πρώτη, 34-24. Στρογγυλά στο συν 10 οι Legends. Χαμένη δεύτερη. Καρύδης. Με χώρο ο Μπιτ Χαβάς δεν έκανε καλό σουτ. Ήταν αδύναμο το τελείωμά του. Ξαδάκτυλος. Μπορούν να ανεβάσουν κι άλλο τώρα το προβάδισμα τους, μπορούν να αυξήσουν την διαφορά οι Legends. Καραλαμπάκης, πίνει έξω, Βασιλάκης θα σηκωθεί για τρεις. Δεν παίρνει το καλάθι και μαζί ο Καρύδης, ο οποίος θέλει να παίξει γρήγορα για τον Μπιτ Χαβάη και επιστρέψει ο Βασιλάκης. Κρατούν όμως οι φιλοξενούμενοι. Δεν πάει σε κάτι γρήγορο ο Μπιτ Χαβάς, προτείνεται να παίξει με... να κρατήσει με ασφάλεια. Και δέχτηκε έτσι
και το φάουλ στην συνέχεια. Επανέφεραν τώρα η Μαύρο Τσουκαλή. Κυριάκος Καρίδης άφησε τον Μπιτ Χαβάδη, μας έχει βρεθεί μόνος του εκεί στην καρδιά του ζωγραφιστού για το 34-26. Δίνει λύση με τα πόρα στην ομάδα του Δήμας και ρίχνει και πάλι την διαφορά σε μονοψήφιο. Ξαδάκτυλο στέκεται για 2, το βάζει 36-26. Με τον εξαδάκτυλο να εξακολουθεί να είναι ο παίκτης κλειδί των γηπεδούχων. Αρκετά δραστήριος και αποτελεσματικός σήμερα. Έχει προσφέρει αρκετά στην ομάδα του. Έχουμε και αλλαγές τώρα για τους Μαυροτσούκαλους. Ο Αραγιάννης επιστρέφει, όπως και ο Καγγέλης. Γιάννης Καρίδης. Καγγέλης πάει εκεί για να του φτιάξει χώρο. Κυριάκος Καρίδης, δεν θα περάσει πάσα του. Ξαδάκτυλος και πάλι γρήγορα. Χρησιμοποιεί την εκρηκτικότητά του, κρατάει και την ισορροπία του μετά από μια σύγκρουση. Ο ίδιος επιμένει, δεν θα το βάλει ούτε τώρα. Πρόλαβε ο Καρίδης. Ραγιάννης έχει χώρο, πάει στο φλότερ, το οποίο δεν είναι αποτελεσματικό. Πέτσας. Άφησε έξω. Και τώρα εξαδάκτυλο στα αριστερά, ήρθε με φόρα αλλά έκανε βήματα. Ο Στάθης έδωσε την μπάλα εκεί ο εξαδάκτυλος την ώρα που είχε ανεβάσει ταχύτητα ο Στάθης. Δεν μπορούσε να κρατήσει την ισορροπία. Και έτσι δεν κλειδώσαν το λάθος οι Legends. Ο Μπιτ Χαβάς τώρα αφήνει στον Καρίδη. Και πάλι Μπιτ Χαβάς, Κυριάκος Καρίδης στο τρίποντο. Δεν θα φέρει τους τρεις πόντους, αλλά κλέβει ο Αραγιάννης. Και ένα νέο γρήγορο σούτ από μακριά από τον Καγγέλη, ούτε τώρα. Και έτσι το 36-26 παραμένει. Πάω τώρα από τον Μπιτ Χαβά για να σταματήσει έτσι τον εξαδάκτυλο. Ποιος και πάλι έβαλε το πόδι στον γκάζι και ήταν έτοιμος να φύγει στην άλλη πλευρά. 4-3 πλέον τα ομαδικά. 2 και 37 πριν να αφήσουμε πίσω μας και την τρίτη περίοδο. Πολύ ψηλή η πάσα, δεν μπορούσε εκεί να φτάσει ο Πέτσας. Δημόπουλος. Μπάλα κατέληξε στην γωνία στον ανενόχλητο Καρίδη, έκανε airball. Μπάλα να δούμε πως θα καταλήξει στα χέρια του Βασιλάκη, ο οποίος πεσμένος βρήκε και την πάσα στον Αποστολόπουλο. Ξαδάκτυλος, πέρασε η πάσα του. Πέτσας θέλει να απειλήσει, βρέθηκε στο παρκέ και υπάρχει φάουλ για τον παίκτη των γηπεδούχων. Κάνουν τα 4 ομαδικά και οι Μαυροτσούκαλοι, αλλά έχουμε και τώρα βολές. Ήταν πάνω στην εκτέλεση το φάουλ που έγινε. 37-26 τώρα. Έξω η δεύτερη, μάχες για το rebound, το παίρνουν οι Μαυροτσούκαλοι. Στο έδαφος δύο παίκτες, έχουμε αμυντικό φάουλ από τον Βασιλάκη. Και έχουμε τώρα τους Μαυροτσούκαλους στην γραμμή της φιλανθρωπίας. Και πιο συγκεκριμένα τον Μπιτ Χαβά. Τώρα εκτέλει και την δεύτερη. Αστόχησε ο Αποστολόπουλος, δεν μπορούσε να μαζέψει το rebound. Κατάλαβε και ο ίδιος ότι θα μπορούσε να πάει καλύτερα εκεί στην φάση. Χάριζε έτσι μια κατοχή στους αντιπαλούς. Δημόπουλος πάει από τα δεξιά, πήρε ο κλέφτος Σπύρος, σηκώθηκε για 2. Ο Στολόπουλος τώρα
θα κρατήσει με ασφαλεία την μπάλα, θα κατεβάσει κιόλας. Αφήσε έξω, βρέθηκε στο παρκή ο Καλίδης, δεν υπήρξε κάποιο σφύριγμα. Πέτσας με φόρα, μαζέψε ο Αραγιάννης και αφήνει τώρα στον Καγγέλη. Δημόπουλος. Έχει ορθείο το βλέμμα του, βλέπει τις επιλογές του, θα το πάρει όμως ο ίδιος. Το αποτέλεσμα τελικά δεν τον δικαίωσε για αυτή την επιλογή. Ξαδάκτυλος πέρασε, έχει ανοιχτό γήπεδο μπροστά του, τον ακολούθησε ο Κλεφτοσπύρος, έπεσε αντικανονικά πάνω του. Και έτσι θα κάνει το φάουλ ο Άγγελος Κλεφτοσπύρος. Στο μάτι τώρα περνάει ο έτερος Κλεφτοσπύρος, ο Μάριος. Αστοχή πρώτη βολή από τον Ξαδάκτυλο. Μένει και βγαίνει η μπάλα στην δεύτερη προσπάθειά του. Δεν αλλάζει έτσι το 37-27. Λεύτερο Σπύρος. Άφησε στον Αραγιάννη. Αυτό στο πλάι. Μάριος Κλεφτοσπύρος τώρα παίζει με τον Καγγέλη. Θα το πάρει αυτό το 8-8 στον Μπολόν. Θα σκοράρει για το 37-29. Στο μείον 8 η Μαυροτσούκαλη, 50 δευτερόλεπτα πριν να ολοκληρωθεί και η τρίτη περίοδος. Ξαδάκτυλος, Πέτσας κοντά στην αντίπαλη ρακέτα. Είχε κολλημένο του πάνω τον Αραγιάννη. Βγαίνει η άμυνα προς στιγμή, αλλά έχουν και μια νέα ευκαιρία. Με λιγότερα δευτερόλεπτα, 10 συγκεκριμένα, οι Legends. Ξαδάκτυλος στέκεται στον αέρα, σημαδεύει σωστά και με τη βοήθεια του ταμπλό για το 39-29. Κλεφτοσπύρος. Προσπάθησε να βρει τον Άγγελο. Παίρνει και αυτή η πάσα, Ξαδάκτυλος ξανά. Αυτή τη φορά δεν θα σκοράρει. Δημόπουλος περνάει. 15 δευτερόλεπτα τώρα όλα για τους Μαυροτσούκαλους, γι' αυτό ρίχνει και ταχύτητα. Ο Δημόπουλος 8 δευτερόλεπτα τώρα στο ρολόι. Και ο Καγγέλης, Άτσαλο το τελείωμα με κάποιο τρόπο εκεί. Πρέπει να είναι αυτοκαλάθι. Κατέληξε από τα χέρια πέφτει των Legends η μπάλα στο αντίπαλο καλάθι. Και έτσι ολοκληρώνεται η τρίτη περίοδος με το σκορ στο 39-29. Επέστρεψαν οι δύο πεντάδες και πάλι στο παρκέ για να ξεκινήσει και η τέταρτη περίοδος που βρίσκει τους Legends μπροστά με 39-31. Legends οι οποίοι, υπενθυμίζω, προέρχονται από την νίκη κόντρα στους Ακρίτες με 31-68, ενώ ένα σερί δύο ητών μετρούν οι Μαυροτσούκαλοι στα τελευταία παιχνίδια. Τελευταία ήττα τους ήταν κόντρα στην Βίρτους Κοφόνια με 50-65. Δημόπουλος. Αραγιάννης, σε δεύτερο χρόνο θα περάσει την πάσα για τον Κλεφτοσπύρο, ο οποίος θα πάρει το φάουλ. Και έχουμε και βολές για τους Μαυροτσουκαλούς. Τώρα και την δεύτερη, δεν θα σταθεί τυχερός. Τον πούλησε εδώ η μπάλα, παρέμεινε έτσι. Το 39-31. Δημόπουλος. Πήρε ο Αραγιάννης με τα αριστερό, θα καταλήξει μέσα η μπάλα. 39-33. Ξαδάκτυλος. Πέρασε ανάμεσα από δύο, ο Κλεφτοσπύρος που έκανε το φάουλ. Χαμηλά έχει γίνει η παράβαση.
Γυρίζει ο Αποστολόπουλος σε μια προσπάθεια εκτός ισορροπίας. Σε κατοχή είναι για τους Μαυροτσούκαλους. Άρα Γιάννης με σφιγμένη τη βροχή πανηγύριζε αυτή την άμυνα. Προσπαθούν να ανακτήσουν την ψυχολογία τους οι φιλοξενούμενοι. Και αυτό θα γίνει μέσα από τις καλές άμυνες αλλά και από τις αποτελεσματικές επιθέσεις επίσης. Γιατί πρέπει να έχουν αντίκρισμα οι άμυνες και στην επίθεση και να μην γίνονται τέτοια λάθη όπως εδώ του Κλεφτοσπύρου. Βασιλάκης. Ξαδάκτυλος άφησε στον Στάθη, το σκέφτηκε αρκετά. Εκείνος το πήρε και το έβαλε όμως τελικά. 42-33. Φάνηκε να διστάζει αρχικά ο Στάθης. Μετά όμως η εξέλιξη ήταν η καλύτερη δυνατή για τους γηπεδούχους, οι οποίοι ήταν στο σύν 9 και πάλι. Υπάρχει φάουλ τώρα επάνω στον Αραγιάννη. Την ώρα που πήγε να υποδεχτεί την πάσα. Είναι και το τρίτο φάουλ του Πέτσα αυτό. Λευτοσπύρος. Φινεί στον Δημόπουλο. Αραγιάννης. Έχει πάρει το φάουλ, θα μετρούσε το καλάθι άμα έμπαινε. Αλλά είχε και πάλι κέφια η μπαλά. Θα πάει στην γραμμή για δύο προσπάθειες τώρα ο Αραγιάννης, θα βολευτεί με αυτό. 3-1 πλέον τα ομαδικά. Έξω η πρώτη. Και την δεύτερη. Δεν πήραν τίποτα από αυτό το ζευγάρι βόλων οι φιλοξενούμενοι. Βασιλάκης. Εκτελεί για τρεις ξανά ο Στάθης. Αυτή τη φορά δεν είναι η ίδια η εξέλιξη της εκτέλεσης. Δημόπουλος. Σηκώνεται για δύο. Κλεφτοσπύρος. Δεν είναι καλή η εκτέλεσή του. Και τώρα Βασιλάκης. Τα λεπτά και 25 δευτερόλεπτα για το τέλος. Οι γηπεδούχοι εξακολουθούν να κρατούν τα ενία. Ξαδάκτυλος τα έβαλε με όλους. Το τελείωμα όμως τα χάλασε. Μπαλά είναι για τους Μαυροτσούκαλους, οι οποίοι θα προχωρήσουν σε δύο αλλαγές. Γιάννης Καρίδης και Μπιτ Χαβάς τώρα στο μάτς. Θα αντικαθιστούν τους δύο κλεφτοσπυρούς. Δημόπουλος. Πάει προς τα μέσα ο Καρίδης, δεν είναι καλή επιλογή του. Εξαδάκτυλος τώρα στο ανοιχτό γήπεδο τον ακολούθησε ο Αραγιάννης, του έκανε το φάουλ κιόλας. Πήρε και το καλάθι ο Εξαδάκτυλος, 44-33. Δεν μπορούσε να κάνει κάτι εκεί με την άμυνα του Αραγιάννης. Αντιθέτως επιτρέπει στον Εξαδάκτυλο να πάει και στην γραμμή για να μπορέσει να βρει ένα άμεσο τρίποντο. Έμεσο, που λέω έμεσο. Ένα έμεσο τρίποντο. Το βάλει για την βολή λοιπόν. Παίρνει το maximum από αυτή την φάση ο παίκτης των Legends. Οι οποίοι φτάνουν πλέον στο 45-33. Διαφορά στο σύν 12. Για πρώτη φορά απόψε. Καγγέλης κράτησε σταθερό, αλλά διαμαρτυρήθηκαν οι Legends για βήματα. Έκλεψαν ωστόσο με τον Εξαδάκτυλο, δεν μετράει το καλάθι, έχει κάνει επιθετικό ο παίκτης των γηπεδούχων αυτή τη φορά. Δήμας αφήνει στον Κυριάκο Καρίδη. Πάσα έξω. Γράπωσε την μπάλα Βασιλάκης, Εξαδάκτυλος ξανά σε θέση βολής. Πάει κόντρα στον Καρίδη, θα τον νικήσει κατά κράτος. 47-33, ο Εξαδάκτυλος χτυπάει στο ανοιχτό γήπεδο. Είναι και ο παίκτης κλειδί μέχρι στιγμής για τους γηπεδούχους. Πριν και τώρα θα επιχειρήσει να βγάλει μπροστά την ομάδα του και πάλι θα τα κάνει όλα ξανά αυτός. 49-33, ασταμάτητος Εξαδάκτυλος. Παίρνει από το χεράκι τους Legends και τους οδηγεί προς την νίκη.
Στο συν 14 πλέον οι γηπεδούχοι, 5 και 47. Πριν από το φινάλε, Καρίδης. Και πάλι ακόμη μια καλή άμυνα από τον Βασιλάκη. Θα γίνει και πάλι το κλέψιμο. Αντιδρούν καλά αμυντικά σε αυτές τις καθοριστικές φάσεις οι γηπεδούχοι. Και δεν επιτρέπουν στους αντίπαλους τους να βρουν το δρόμο προς το καλάθι. Ο Στολόπουλος αστόχησε, Καγγέλης αφήνει δίπλα του. Δημας μάζεψε, ψάχνει επιλογή, για στήριγμα του εκεί τον Καρίδη. Και τώρα η μπάλα στον Μπιτχαβά. Ποιο στέκεται για δύο από μέσα απόσταση, ούτε τώρα δεν μπορούν να βρουν λύση. Οι Μαυροτσούκαλοι έχουν να δυσκολεύονται αρκετά στις τελευταίες φάσεις. Μόλις δύο πόντους έχουν πετύχει στην τέταρτη περίοδο μέχρι στιγμής. 12 είναι το επιμέρους σκορ. Και αυτά τα 5 λεπτά που έχουμε παίξει στην συγκεκριμένη περίοδο. Ο Καρίδης εδώ δεν βιάζεται. Περιμένει να πάρουν θέση και οι συμπαίκτες του. Και τώρα Γιάννης. Μιχαβάς παίζει με τον Δήμα. Δεν έρχεται ούτε τώρα το καλάθι για τους Μαυροτσούκαλους. Βγαίνει και αυτή η άμυνα των Legends. Βασιλάκης στον Σταθή. Σταθής κρατάει στα 7 δευτερόλεπτα. Να δούμε αν θα πάρει ο ίδιος το σουτ. 3-2 πρέπει να εκτελέσει από δύσκολη θέση. Είχε και μπροστά του αντίπαλο. Δεν κατάφερε κάτι. Και τώρα Καρίδης. Ποιος ανεβάζει ταχύτητα, θα κοπεί από τον Αποστολόπουλο. Έχουν υψώσει τείχος οι Legends. Δεν βγαίνει τίποτα για τους Μαυροτσούκαλους στις τελευταίες φάσεις. Ο Καγγέλης τώρα θα επαναφέρει. Βρίσκει μακριά τον Πιτσαβά. Δεν θα φτάσει ποτέ η μπάλα στον Κιβωτό, καθώς ο εξαδάκτυλος παρενέβη και δέχτηκε το φάουλ από τον Γιάννη Καρίδη. Ο Στολόπουλος επανέφερε. Πήρε και τον εξαδάκτυλο, πέρασε το κέντρο. Και τώρα Βασιλάκης. Εξαδάκτυλος. Το πήρε ο ίδιος. Κατεβάζει ο Μπιτχαβάς. Όπου κάνει το φάουλ ο Στάθης, αλλά φτάνουν τα 5 ομαδικά οι γηπεδούχοι. Και έτσι θα στείλει στην γραμμή τον αντίπαλό του. Δεν θα αλλάξει το σκορ στην δεύτερη, ο ίδιος όμως θα μαζέψει. Καγγέλης ξανά, βρήκε την πάσα για τον Κιβωτό. Καρίδης, ο Γιάννης Καρίδης θα πάρει την εκτέλεση λίγα από την κορυφή, αστοχή. Και καθαρίζει ο Στάθης, 49-34 το σκορ, 3-20 ακόμα μας απομένουν για να φτάσουμε στο τέλος. Ξαδάκτυλος, ωραία, θα αφήσει την κατάλληλη στιγμή στον Πέτσα. Νόμιζαν άπαντες ότι εκείνος θα σηκωθεί για να εκτελέσει. Αλλά επανέξυπνα τροφοδότησε τον Πέτσα και εκείνος έβαλε το καλάθι. Ο Ξαδάκτυλος πήρε την ασίστ. Τρίποδο τώρα από τον Μάριο Καρίδη, 51-37. Από τον Κυριάκο Καρίδη, με συγχωρείτε. Πέτσας, άφησε έξω. Εξαδάκτυλος. Βασιλάκης έπαιξε με τον Πέτσα. Μπροστά από δύο, εκείνος θα καταφέρει να πετύχει το καλάθι. Για το 53-37. Καρίδης. Μιτχαβάς. Βλέπει απέναντι τον Κυριάκο. Έκανε την προσποίηση, ξέφυγε και από το προσωπικό του αντίπαλο. Αλλά στην συνέχεια δεν έκανε κάτι καλό. Εξαδάκτυλος δεν βιάζεται, δεν υπάρχει και λόγος άλλωστε για να το κάνει.
Ξοδεύει πολύτιμα δευτερόλεπτα. Ο Αποστολόπουλος όμως πήγε σε μια γρήγορη επίθεση, γι' αυτό και του φώναξε ο Βασιλάκης. Καρίδης φύνει έξω. Κυριάκος το ζυγίζει, το παίρνει, κάνει airball. Μαλά φτάνει στα χέρια του Βασιλάκη, 1.40 ακόμα για το τέλος. Όλο και πιο κοντά στην νίκη του πλέον οι Legends. Μια σκαστή πάσα για τον Πέτσα, τον δυσκόλεψε αρκετά. Αλλά τελικά έχει κερδίσει το φάουλ. Και έχουμε και αλλαγές τώρα για τις δύο ομάδες, όσο ο Πέτσας περιμένει εκεί στημένο στην γραμμή για τις δύο βολές του. Χάνει την πρώτη. Αναπηδάει μπαλά αρκετές φορές, καταλήγει μέσα τελικά στην δεύτερη προσπάθεια για το 54-37. Τσακμάκας. Μπιτχαβάς. Δεν είναι καλό το τελείωμα του και τώρα παίρνει ο εξαδάκτυλος. Στέκεται στον αέρα, δεν θα σημαδέψει σωστά. Τελευταίο λεπτό και επίσημα. Καρίδης δεν θα περάσει, έκλεψε ο Γιοργαλάς. Πέτσας παίζει γρήγορα για τον Χαραλαμπάκη. Πάσα όμως πέρασε και από τον συμπαίκτη του. Τελευταία 50 δευτερόλεπτα λοιπόν, τελευταίες στιγμές στο παιχνίδι μας με τους Legends να πανηγυρίσουν την τρίτη νίκη τους απόψε. Θα πάνε πλέον στο 3-2 και θα συνεχίζουν και με νίκη τις υποχρεώσεις τους στην Development League, ενώ από την άλλη Μαυροτσουκάλη θα συνεχίσουν αυτό το σερίτον. Αυτή θα είναι η τρίτη συνεχόμενη στο πρωτάθλημα. Στο έδαφος ο παίκτης των Μαυροτσουκαλών, ο Πιτχαβάς σηκώθηκε. Δεν δείχνει να έχει κάποιο πρόβλημα. Και θα εκτέλεσε και αυτός δύο βολές. Χαμένες και οι δύο βολές, έρχεται όμως ο Καγγέλης εκεί για να φέρει τους δύο πόντους. 54-39, 25 δευτερόλεπτα ακόμα. Πιέζει ψηλά, παίξει τον Μαυροτσούκαλο, ο Στάθης να κάνει βήματα. Τελευταία 18 δευτερόλεπτα τώρα. Καρίδης θα πέρασει το κέντρο. Θα κάνουν και μια τελευταία επίθεση οι Μαυροτσουκαλοί. Ένα τρίποντο από την κορυφή τον Τσακμάκα για το 54-42. Και αυτό θα είναι και το τελικό σκορ. Φινάλε λοιπόν εδώ στο πιστό Τζεφρίας. Τους Legends θα πανηγυρίζουν την νίκη κοντά στους Μαυροτσουκαλούς με 54-42.